Αντιμέτωποι με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, θα βρεθούν εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι, με την κατάργηση του αφορολόγητου για τα παιδιά που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς και με την πλήρη κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών. Εάν καταργηθεί το αφορολόγητο των παιδιών αναδρομικά από το 2012, επειδή δεν έχει γίνει καμία παρακράτηση για τους μισθούς του 2012, η επιβάρυνση θα είναι συνολική με την εκαθάριση της δήλωσης από το Μάιο του 2013. Εάν καταργηθεί τόσο το αφορολόγητο για τα παιδιά όσο και οι φοροαπαλλαγές, μισθωτός με δύο παιδιά και 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, ο οποίος έχει ιατρικά έξοδα 700 ευρώ, πληρώνει για τόκους πρώτης κατοικίας 2.000 ευρώ, ασφάλιστα 800 ευρώ και δίδακτρα για τα παιδιά 1.400 ευρώ, το 2012 πλήρωσε φόρο 1.530 ευρώ. Το 2013, εάν καταργηθεί τόσο το αφορολόγητο όσο και οι φοροαπαλλαγές, θα επιβαρυνθεί επιπλέον με 890 ευρώ. Μέσα στις σκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι η αντικατάσταση ορισμένων φοροαπαλλαγών, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα για την υγεία, για παράδειγμα, δηλαδή ιατρικές δαπάνες ή τα νοσήλια, με κάποιας μορφής επιδόματα σε συγκεκριμένες όμως κατηγορίες μισθωτών και συνταξιούχων. Την άμεση αλλαγή πολιτικής στο φορολογικό τομέα ζητούν επιχειρηματικοί φορείς από τον Υπουργό Οικονομικών. Φαίνεται ότι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν ζει την ελληνική πραγματικότητα. Δεν αφουγκράζεται την ελληνική κοινωνία, ούτε τις ανάγκες της επιχειρηματικότητας. Ακολουθεί λάθος δρόμο με ολέθρια αποτελέσματα. Είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή πολιτικής άμεσα, πριν να είναι αργά. Η ενδεχόμενη αύξηση φορολογίας στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ενισχύσει τη φοροδιαφυγή και δεν θα επιτρέψει να μειωθούν οι τιμές στην αγορά. Η υπερφορολόγηση, όπως επισημαίνουν, θα οδηγήσει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Στις υποχρεώσεις που υπάρχουν και σε αυτές που πέφτουν συνέχεια από πάνω, δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί ούτε η πιο υγιής επιχείρηση. Η κατάσταση είναι τραγική. Στον τομέα των ακινήτων, οι ιδιοκτήτες δεν θα βαρεθούν να επισκέπτονται την εφορία. Ήδη ταχυδρομούνται τα σημειώματα με τον ΦΑΠ του 2010, τον επόμενο μήνα ξεκινάει η αποστολή για τον ΦΑΠ του 2011 και υπάρχει και η δίμηνη αποστολή του ειδικού τέλους μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ που ολοκληρώνεται το Μάιο του 2013. Υπάρχουν όμως και οι δόσεις του φόρου εισοδήματος που καταβάλουν οι ιδιοκτήτες έως και τον προσεχή Φεβρουάριο. Τώρα, μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης, είναι η ενοποίηση όλων των φόρων που επιβάλλονται στο ακίνητο σε ένα ενίο τέλος από την καινούργια χρονιά, στο οποίο όμως θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά και τα αγροτεμάχια. Ενώ μεν βρίσκεται σε μια θετική κατεύθυνση με την μορφή του σαν ένας και μοναδικός φόρος που θα φορά τα ακίνητα, αμβλύνει την βάση τη φορολογική με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα ακόμα εμπόδιο σε όσους σκέφτονται να αγοράσουν ακίνητο ή να επενδύσουν τα χρήματά τους σε γη. Μία εβδομάδα και μία ημέρα έχουν περάσει από την ώρα που η καμαριέρα του πολυτελούς ξενοδοχείου Grand Said Yaya εντόπισε νεκρό στο δωμάτιό του τον άνδρα που αναγνωρίστηκε ως ο Βλάσης Καμπούρογλου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σύμφωνα με πηγές από την ελληνική διπλωματική αποστολή στην Τζακάρτα, αν και αρχικά πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Καμπούρογλου είχε επικοινωνήσει με την πρεσβεία, έκτοτε δεν έχει υπάρξει νέα επαφή για τη μεταφορά της ορού, ούτε έχει ενημερωθεί για το εάν ταξίδευσαν στην Τζακάρτα συγγενείς του νεκρού, ούτε για το εάν δόθηκε από τους οικείους του άδεια για διενέργεια νεκροτομής ή εάν έχει δοθεί, σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει. Η υπόθεση για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας που έφερε διαβατήριο με το όνομα Βλάσης Καμπούρογλου βρέθηκε νεκρός εξελίσσεται σε θρίλερ. Παθολογικά αίτια ή κάτι άλλο είναι το ερώτημα, καθώς στην υπόθεση της προμήθειας των πυράβλων Τορμιένα, άλλοι δύο Ρώσοι εμπλεκόμενοι της κατασκευάστριας εταιρείας Αντέι έχουν δολοφονηθεί στη Ρωσία. Άγνωστοι παραμένουν και οι λόγοι που οδήγησαν τον Βλάση Καμπούρογλου να ταξιδέψει στην Τζακάρτα της Ινδονησίας λίγες ημέρες μετά τη συμπληρωματική απολογία του Νίκου Ζίγρα που τον θέτει ευθέως στο κάδρο εκείνων που μαζί με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, όπως υποστήριξε τον ανακριτή, καρπώνονταν μίζες εκατομμυρίων ευρώ από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πληροφορίες θέλουν το ταξίδι να είχε επαγγελματικό χαρακτήρα. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών κύκλων, ο δικαστικός κλοίος γύρω από τον Βλάση Καμπούρογλου είχε αρχίσει να κλείνει ασφυκτικά. Η δραστηριοποίησή του στον χώρο των εξοπλισμών είχε ξεκινήσει από το 1994 και γρήγορα οι δουλειές του εξαπλώθηκαν στην Ινδία, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρωσία και αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθοριστική ήταν η γνωριμία του με τον Συριακής καταγωγής Φουάντ Αλ-Σαγιάτ, που τον έθεσε επικεφαλής της Ντρουμίλαν Ιντερνάσιοναλ Ελλάς το 1998, μέσω της οποίας φαίνεται να διακινήθηκαν μίζες από τη ρωσική Αντέι προς λογαριασμούς ελεγχόμενους από τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Νέα στοιχεία για το στιγερό έγκλημα στην Λαμία, με δράσεις στη σύζυγο του θύματος και το φίλο της. Παρουσίασε η αστυνομία. Πέτρος Καρσιώτης θα μας πει περισσότερα. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νέα στοιχεία προκύπτουν βεβαίως και από την αυτοψία των αστυνομικών, αλλά και από τις καταθέσεις των κατηγορουμένων, των δραστών βεβαίως, γιατί έχουν ομολογήσει. Γι' αυτό το φοβερό έγκλημα, το οποίο έχει αναστατώσει όχι μόνο
μόνο τη Λαμία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα ως δίδυμο έγκλημα με αυτό στο οποίο πρωταγωνίστηκε. Λέω μόνο εικόνες τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι από τον χώρο, είναι η πολυκατοικία, είναι το διαμέρισμα, είναι το σπίτι στο οποίο έγινε. Διεπράχθη το έγκλημα. Είναι εικόνες που τραβήχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, τις δύο προηγούμενες ημέρες, όταν η σύζυγος του θύματος είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι είχε πέσει θύμα ληστείας, αλλά απεδείχθη ότι όλα αυτά ήταν σκηνοθετημένα και η αστυνομία ακολουθούσε αυτόν τον δρόμο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τι λέει τώρα η γυναίκα η οποία οργάνωσε με τον ερασί της το έγκλημα? Παραδέχθηκε καταρχήν ότι εκείνη ήταν η οθήνων νους, δηλαδή η ηθική αυτουργός της, γιατί το έκανε, της υπόθεσης. Είπε ότι ήθελε να ζήσει καταρχήν με τον εραστή της. Και δεν έπαιρνε διαζύγιο. Είχε βάλει μπρος την αίτηση διαζυγίου πριν από περίπου 15 ημέρες και άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Βλέπουμε το όπλο όμως, του εγκλήματος αυτή τη στιγμή. Μόλις είδαμε το όπλο του εγκλήματος που είναι αεροβόλο πιστόλι. Αυτό το, ναι, το φλόμπερ με το οποίο τον πυροβόλησε εξ επαφής. Είπε ότι ο ίδιος ο σύζυγός της δεν δεχόταν να δώσει το διαζύγιο, ότι φοβόταν από αυτό το λόγο και ότι αποφάσισε κάποια στιγμή, εφόσον δεν δεχόταν και με δεδομένα τα προβλήματα που είχαν μεταξύ τους και τους είχαν φέρει σε διάσταση, ήταν προβλήματα οικονομικά και άλλου είδους, υπήρχε και το τρίτο πρόσωπο στην ιστορία. Και ήρθε σε συνεννόηση με το τρίτο πρόσωπο για αποφάσισε να διαπραχθεί να τον σκοτώσουν. Και έτσι λοιπόν τον κάλεσε στα γενέθλιά της προχθές το βράδυ για ο να δράστης, ο δράστης μείνει τι εκεί. Λέει? Ο δράστης λέει ότι την γνώρισε πριν από 20 χρόνια, ότι είχαν τότε έναν αισθηματικό δεσμό, ότι χάθηκαν, παντρεύτηκαν διαφορετικά άτομα και ότι συναντήθηκαν πριν από 3 χρόνια και άρχισε να του βάζει κατά καιρούς έντονα την ιδέα να βγάλουν από τη μέση τον σύζυγο. Ο ίδιος όμως δεν δεχόταν, ώσπου τις περιέγραφε σκηνές βίας εναντίον της με αποτέλεσμα να το δεχθεί. Θυμίζουμε μόνο για όσους δεν ξέρουν το περιστατικό, μετά τα γενέθλιά της, ενώ ήταν τα παιδιά της κοιμόντουσαν και τα πεθερικά της. Ο σύζυγος, λόγω του ότι ήταν στη διάσταση σε ανεξάρτητο δωμάτιο, στον πάνω όροφο, άνοιξε την πόρτα, μπήκε ο εραστής της, εκτέλεσε το σύζυγο και στην αστυνομία αποφασίστηκε ότι ήταν μια διάρρηξη, καθώς ανακάτεψε και το σπίτι και τα. Ενώ οι γείτονες, αύριο πάνε στον ανακριτή. Ενώ οι γείτονες εκείνο το πρωί είδαν το αυτοκίνητο του σύζυγου έξω και ρωτούσαν τι γινόταν, η ίδια μίλησε ότι έφυγε με άλλο αυτοκίνητο. Προσπαθούσα να παραπλανήσω τους πάντες, να σας αποκαλύψω εδώ ότι είχε πει τη φρικτή αλήθεια στην μητέρα της λίγο πριν ειδοποιήσει την αστυνομία, λέγοντάς της ότι της επετέθη ο σύζυγός της και στην προσπάθειά της να αμυνθεί τον σκότωσε. Τη μισή και έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί είχαν και αυτό, αλλά είχαν και τα κινητά τηλέφωνα από τα οποία ήταν τις κλήσεις πριν και μετά το έγκλημα. Το δυσάρεστο τραγικό είναι ότι υπάρχουν δύο νέα παιδιά, μικρά παιδιά, τα οποία στερούνται πλέον και τους δύο γονείς. Ο ένας χάθηκε, ο άλλος θα είναι για πολλά χρόνια στην φυλακή. Σε ευχαριστώ. Το πράσινο φως από την Τρόικα αναμένει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εφαρμογή ρυθμίσεων που έχουν στόχο να διευκολύνουν χιλιάδες δανειολήπτες για να διευθετήσουν τις οφειλές τους, οι οποίες έχουν πλέον υπερβεί τις οικονομικές τους δυνατότητες λόγω των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρά τα θετικά αποτελέσματα της διαβούλευσης με τις τράπεζες και με καταναλωτικές ενώσεις, η Τρόικα εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για ευνοϊκές ρυθμίσεις που μπορεί να αποβούν ζημιογόνες για τις τράπεζες. Η μείωση των δόσεων στο 30% του εισοδήματος είναι μία από τις ρυθμίσεις που έχουν προταθεί, ωστόσο θα εξεταστεί κατά περίπτωση και ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων. Παράλληλα, προτείνεται η επιμήκυνση των στεγαστικών δανείων έως 40 έτη προκειμένου να μειωθούν οι δόσεις. Ένα δάνειο 100.000 ευρώ στεγαστικό με σημερινό επιτόκιο, όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με το Euribor, είναι περίπου στα 630-640 ευρώ το μήνα. Αν αυτό εξυπηρετηθεί σε βάθος 40 ετών, θα μειωθεί κατά το ίμιση. Τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 3 μηνών ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αποτελούν το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η Τρόικα ωστόσο πιέζει ώστε οι ρυθμίσεις δανείων να ισχύσουν σε περιορισμένο αριθμό δανειολήπτων που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε μεγάλη ή πλήρη αδυναμία αποπληρωμής των χρεών τους και δείχνει στην κυβέρνηση και τις τράπεζες το δρόμο του εξοδικαστικού συμβασμού που μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει. Μάλιστα, ζητά να δοθεί τέλος στην εκκρεμωτική χιλιάδων υποθέσεων δανειοληπτών που σταματούν να πληρώνουν μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναζητούν μια λύση, όπως ο θεσμός του διαμεσολαβητή, για τις ρυθμίσεις δανείων. Το πρόβλημα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα λυθεί μόνο εάν συνδυαστούν διαγραφή χρεών, μείωση των επιτοκίων, ουσιαστικές βελτιώσεις του νόμου και φυσικά αναστολή των πληστηριασμών για τουλάχιστον 3 έως 5 έτη ακόμα.